Χιλιάδες φοιτητές εισραίουν κάθε χρόνο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο, αφήνοντας πίσω το σπίτι τους και ανοίγοντας τα φτερά τους προς νέες εμπειρίες και προκλήσεις. Σε ένα ακαδημαϊκό πλέον περιβάλλον που τους γεμίζει αισιοδοξία. Εδώ πέρα είναι πολύ όμορφα. Έχει χρώμα, έχει δέντρα, έχει. Βλέπω. Γυρνάω από εδώ και βλέπω τη θάλασσα. Είναι πολύ όμορφα. Και οι δικοί μου δηλαδή καθηγητές είναι πολύ φιλική. Εμένα με τρομάζει όταν μου λέγανε ότι θα πάω στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να παίρνει γρήγορα σημειώσει, δεν θα προλαβαίνει το ΕΝΑΤΑ. Δεν ισχύει αυτό. Του ρωτά να σου εξηγήσουν κάτι, εξηγούν και είναι πάρα πολύ φιλικοί. Δεν θα πούνε να με καθυστερήσει κάτι τέτοιο. Και δεν το περίμενα αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Έχω προσαρμοστεί. Είμαι εδώ με τα φιγελαράκια μου, την παρέα μου. Μπαίνω στα μαθήματα, κρατώ σημειώσει, διαβάζω. Παίζουμε και τάβλη μετά το διάλειμμα. Καλά περνάμε. Οι φοιτητές μιλούν στο φακό της Κρήτη TV για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τις καινούργιες συνθήκες, διατηρώντας πάντοτε το χαμόγελο και το αίσθημα της αποζημίωσης των κόπων τους. Με διώξαν τις εστίες. Γιατί είχα εργαστεί και αυξήθηκε το εισόδημα και με διώξαν, δυστυχώς. Και μετά ήταν δύσκολο να βρεις σπίτι. Όχι, πανεύκολο, σε τρεις μέρες βρήκα. Απλά το θέμα είναι τώρα ότι έχω έννοιες, ας πούμε, με τα ενίκια, το ένα το άλλο. Αλλά δεν βαριέσαι, τι να κάνουμε. Ήρθα, έχω πάει τώρα στο Γάλλο δίπλα, το χωριό, για όσους δεν ξέρουν. Και είναι ωραία, χαλαρά. Δεν υπάρχει φοιτητική ζωή, καθόλου. Προσαρμόζεσαι με το ζόρι, μπορείς δεν μπορείς, θες δεν θες, ειδικά όταν δουλεύεις κιόλας και πρέπει να συνδυάσεις και τα δύο μαζί, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πολύ αγχωτικό. Η χαρά των παιδιών, που σου δίνει πολύ μεγάλη ηθική ικανοποίηση ότι όταν τους προσφέρεις τη γνώση, την εκπαίδευση που μαθαίνεις από εδώ, από τους καθηγητές, καταλαβαίνεις, βλέπεις ότι το παίρνουν, το αισθάνονται και σε ανταμείβει αυτή η χαρά που σου δίνουν. Από τη φοιτητική ζωή δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει νεανική διασκέδαση, η οποία σε μια γραφική πόλη με ζωντάνια όπως το Ρέθυμνο προσφέρεται απλόχερα. Είναι ωραία δομημένα τα κλαμπ, οι καφετέρειες και όλα αυτά. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να πας και να διασκεδάσεις και είναι όλα πολύ κοντά στα σπίτια και δεν χρειάζεται να παίρνεις ταξί για να γυρνάς σπίτι σου και όλο αυτό είναι πολύ βολικό. Και νιώθεις και ασφάλεια. Είναι και πολύ όμορφα, είναι δίπλα στην παραλιακή όλα